Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, το σημερινό κάλεσμα μάχης του Κομμουνιστικού Κόμματος για την απόσυρση του κατάπτυσης του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τη δημόσια υγεία αφορά όλους τους εργαζόμενους, αφορά όλο το λαό και αφορά και ειδικά τους εργάτες και τις εργάτριες στον χώρο του φαρμάκου, γιατί είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και τώρα κλιμακώνεται, που έχει οδηγήσει και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μέσα στον κλάδο του φαρμάκου για τους εργαζόμενους εκεί. Η εργατική τάξη του κλάδου του φαρμάκου, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, αυτοί που όλη μέρα βρίσκονται μπροστά σε μια μηχανή ή μπορεί να βρίσκονται πάνω από ένα μπάγκο στη φαρμακαποθήκη ή μπροστά από έναν υπολογιστή σε κάποιο τμήμα γραφείου ή ακόμα και σε ένα τιμόνι κάποιου οχήματο που διανέμει τα φάρμακα, είναι αυτοί που καθημερινά με τη δουλειά τους, με τον ιδρώτα τους, κάνουν πράξη το να παράγονται φάρμακα, το να διανέμονται φάρμακα, το να στέλνονται σε όλη την Ελλάδα, το να είναι διαθέσιμα στους επιστήμονες της υγείας όπλο και εργαλείο για να βελτιωθεί η υγεία του λαού. Οι ίδιοι όμως, οι ίδιοι εργάτες και εργάτριες, που μπορεί από τα χέρια τους να έχουν περάσει συνολικά χιλιάδες φαρμακευτικά σκευάσματα, ή να έχουν συμβάλει σε αμέτρητε φαρμακευτικέ θεραπείε, είναι οι ίδιοι που όπω και όλος ο λαό, βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τι τραγικέ ελλείψει φαρμάκων, με τι τραγικέ ελλείψει του συστήματο δημόσια υγεία, στο οποίο τώρα η κυβέρνηση, με αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο, επιχειρεί να δώσει τη χαριστική βολή. Όπω και για κάθε εργατικό πρόβλημα, έτσι και εδώ και αδιέξοδο, έτσι και εδώ η αιτία είναι ίδια και απαράλλαχτη. Η ακόρεστη δίψα για κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και ο κλάδος του φαρμάκου είναι εμβληματικό παράδειγμα γι' αυτό. 500 εκατομμύρια ευρώ δηλώνουν και πανηγυρίζουν μαζί με την κυβέρνηση για τις επενδύσεις τους. Οι ίδιοι εργοδότες πριν από λίγους μήνες, οι φαρμακοβιομήχανοι, δώσανε στοιχεία, δικά τους στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι τη δεκαετία 2009-2020 οι πωλήσει της εγχώριας φαρμακευτικής αγοράς ήταν 77 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια τους χαρίζονται από, τον το συμψηφισμό του Clawback και των επενδύσεων, λεφτά τα οποία προέρχονται από την αφέμαξη όλων των εργαζομένων, όλων των ανθρώπων της βιοπάλης. Και σε όλο αυτό το σύστημα δεν συμμετέχουν μόνο οι φαρμακοβιομήχανοι, αλλά όλη η εργοδοσία του φαρμάκου αλυσίδες φαρμακείων, φαρμακαποθήκες, καλλιντικό και τα λοιπά. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, ενώ ακούγονται όλα αυτά τα ελληνικιώδη ποσά, δεκάδες δισεκατομμύρια που βγαίνουν από την υδρότα και τη δουλειά των εργατών στο φάρμακο και από την αφέμαξη όλου του λαού, η πραγματικότητα για τους εργαζόμενους είναι τελείως διαφορετική. Είναι χαρακτηριστικό ότι... Την ίδια δεκαετία, αυτή που λέγαμε πριν, το 2009-2020, που ανακοινώθηκαν αυτά τα κέρδη, είναι η δεκαετία στην οποία οι εργαζόμενοι δεν έχουν συλλογική σύμβαση εργασία, γενικεύτηκε η εργολαβική εργασία, αυξήθηκαν τα εργατικά ατυχήματα, γενικεύτηκε η εντατικοποίηση, υπήρχαν μαζικέ απολύσει κτλ. Το success story των φαρμακευτικών εταιριών φτιάχνεται και φτιάχτηκε πάνω στην πλάτη και τη δουλειά των εργατών και των εργατριών του φαρμάκου, αλλά πάνω στην πλάτη όλου του λαού που πληρώνει τώρα αυτές τις και το κόστος του φαρμάκου όπως περιγράφηκε, όπως περιγράφηκε πριν. Είναι αυτή η πολιτική την οποία κλιμακώνει η σημερινή κυβέρνηση με το κατάπτυστο νομοσχέδιο που κάνει το φάρμακο φαρμάκι ακόμα και για αυτούς που το παράγουν και για όλο το λαό που το χρειάζεται που κάνει το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό τη υγείας και το μέγιστο κοινωνικό δικαίωμα του εργαζομένου στην υγεία και στη δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη το κάνει εμπόρευμα. Και αυτή η πολιτική του φαρμάκου ως εμπόρευμα δεν είναι τίποτα άλλο από τμήμα της γενικότερης πολιτικής της υγείας σαν εμπόρευμα που τελικά μετατρέπει αυτό το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό σε μέσο πλουτισμού των επιχειρηματικών ομίλων με τις συνέπειες που ζούμε καθημερινά και τις οποίες θα κλιμακώσει αυτό το άθλιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Γι' αυτό είναι στόχος κάθε φορά το σύστημα δημόσιας υγείας και τώρα με αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο κατάπτει στο νομοσχέδιο επίσης η κυβέρνηση κατά παραγγελία της εργοδοσίας του φαρμάκου και συγκεκριμένα των φαρμακα, φαρμακαποθηκών, έχει ενσωματώσει άρθρο το, με το οποίο η εργοδοσία στις φαρμακαποθήκες θα μπορεί με μια απλή δήλωση στο Δήμο να επιβάλλει εργασία στα τα Σάββατα, και να επεκτείνει τις ώρες εργασίας στην εξαήμερη εργασία, δηλαδή ευθεία επίθεση, ευθεία επίθεση στην πενθήμερη και οχτάωρη εργασία των ίδιων των εργαζομένων που παράγουν, που παράγουν, το φάρμακο που συμβάλλουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στη διανομή τους. Γι' αυτό λοιπόν το σημερινό κάλεσμα μάχης του Κομμουνιστικού κόμματο είναι μονόδρομος. Μονόδρομος για να αποσυρθεί άμεσα τώρα αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο που χτυπάει τη δημόσια υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων και στο φάρμακο, για να ανατραπούν όμως και όλα τα αντεργατικά μέτρα όλων των κυβερνήσεων στην υγεία, τα οποία ανέχθηκαν, προώθησαν ή διατήρησαν και τα οποία αξιοποιούνται σήμερα και τα οποία μας έφεραν, μας έφεραν ως εδώ. Λέμε λοιπόν στην κυβέρνηση ότι θα μας βρει και, και μας από τους εργαζόμενους στο φάρμακο, θα μας βρει μπροστά τη. Λέμε όμως και στην εργοδοσία και θέλουμε να ακουστεί δυνατά σε αυτή την εργοδοσία που έστειλε το σκονάκι σε αυτό το άθλιο νομοσχέδιο για τις φαρμακαποθήκες, ότι πρώτον, δεν ήμασταν και δεν είμαστε συνεργάτες. Δεν πρόκειται να βάλουμε πλάτη στη διάλυση της ζωής μας, στο τσάκισμα των δικαιωμάτων μας. Δεύτερον, δεν ήμασταν και δεν είμαστε οικογένεια. Όλα αυτά τα χρόνια ανακοινώνονται και βγαίνουν τεράστια κέρδη με τον ιδρώτα μας, με τη δικιά μας δουλειά, και οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, δυσκολεύονται πολλές φορές να βγάλουν και το μήνα. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους αγωνιζόμενους υγειονομικού, όπως κάναμε και στην πανδημία, για να ανατραπούν αυτά τα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης και σχέδια της κυβέρνησης, για να μην περάσουν και δεν θα περάσουν μέσα και στους χώρους δουλειά του φαρμάκου, για να αγωνιστούμε για ενίσχυση της δημόσια υγείας, για τα δικαιώματα των εργαζομένων και στο φάρμακο και όλων των εργαζομένων ενάντια στις πολιτικές που θέλουν την υγεία και το φάρμακο εμπόρευμα και προνόμιο για τους λίγους και για να ανοίξει ο δρόμος για να ανοίξει ο δρόμος, για να καταργηθεί κάθε πολιτική και κάθε κοινωνική πλευρά που μετατρέπει την υγεία και το και την υγεία και το φάρμακο συγγνώμη, σε εμπόρευμα να υπάρχει καθολική πρόσβαση όλων σε κοινωνικά αγαθά όπως το φάρμακο και η υγεία γενικότερα. Ήδη είμαστε σε κινητοποιήσεις, ενημερώνουμε τους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς και θα κλιμακώσουμε το επόμενο διάστημα τη δράση μας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να τους εμποδίσουμε. Υπάρχει μεγάλη πείρα και από το Συνδικάτο Φαρμάκου και την Ομοσπονδία και τις μεγάλες μάχες που είχαν δώσει και μαζί με όλους τους υγειονομικού και τα ταξικά συνδικάτα για τα εργατικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην υγεία. Μπορούμε να τους εμποδίσουμε, μπορούμε να κάνουμε πράξη να ανοίξει ο δρόμος, ώστε τα δικαιώματά μας και πάνω απ' όλα το μέγιστο δικαίωμα των εργαζομένων και του λαού στην υγεία και αγώνας για αυτά, να γίνει το φως που καίει απέναντι στο σκοτάδι της βαρβαρότητας που θέλουν να μας επιβάλλουν. Ευχαριστώ.